Εμείς πάμε να καλημερίσουμε τώρα τον κύριο Μιχάλη Κατρίνη. Καλή σας ημέρα, κύριε Κατρίνη. Καλημέρα, κύριε Τσούνο, καλημέρα. Λοιπόν, να συζητήσουμε βέβαια προφανέστατα για το θέμα της κακοκαιρίας και της απόδοσης των ευθυνών. Εκτιμάτε ότι υπήρξαν λάθη, λανθασμένοι χειρισμοί από την πλευρά της κυβέρνησης? Αναφέρομαι όχι μόνο στην Αττική Οδό, αλλά αναφέρομαι γενικότερα και στο λεκανοπέδιο. Κύριε Τσούνο, θυμάστε ότι κάθε Πρωτομαγιά υπάρχει ένα σύνθημα που λέει δεν είναι αργία, είναι απεργία. Εγώ λοιπόν θα το παραφράσω και θα πω ότι δεν είναι γενική αργία χθες και σήμερα, αλλά είναι γενική αποτυχία του επιτελικού κράτους, της κυβέρνησης και του ίδιου του Πρωθυπουργού. Και γιατί το λέω αυτό? Γιατί το λέτε, ναι. Θυμάστε ότι ένα χρόνο πριν περίπου, μετά τη Μύδια, ο ίδιος ο κ. Μητσοτάκης δεσμεύτηκε ότι αυτές οι σκηνές ταλαιπωρίας που έζησαν χιλιάδες συμπολίτες μας, που ήταν 5 και 6 μέρες χωρίς ρεύμα, που δεν μπορούσαν να πάνε στις δουλειές τους, δεν θα ξανασυμβούν, και ότι θα αναλάβει ο ίδιος προσωπικά το θέμα των υποδομών, με υπογειοποίηση των δομών ηλεκτρικής ενέργειας, με κινητοποίηση αυτοδιοίκησης, ώστε να μην έχουμε δέντρα που πέφτουν και παρακολουθούν τη συγκοινωνία και πολλά άλλα. Θυμάστε επίσης τον Πρωθυπουργό το καλοκαίρι, μετά τις πρωτοφανείς πυρκαγιές στην Εύβοια, στην Αττική, αλλά και στην περιοχή μου, στην Ηλία, να συστήνει αυτόνομο Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Αλλαγής, ακριβώς για να μπορεί να παρεμβαίνει προληπτικά, μάλλον να δρά προληπτικά και να παρεμβαίνει κατασταλτικά, αποτελεσματικά, όταν έχουμε ακραία καιρικά φαινόμενα, φωτιές, σεισμούς, πλημμύρες ή ακραίες χιονοπτώσεις. Βλέπουμε λοιπόν ότι στην πρώτη σοβαρή περίπτωση που αντιμετωπίζει αυτό το νεοσταθέν Υπουργείο, αποδεικνύει ότι όχι μόνο δεν είχε καταστρώσει κάποιο επιχειρησιακό σχέδιο, όχι μόνο η κυβέρνηση δεν είχε προετοιμαστεί εγκαίρως το φαινόμενο. Μάλιστα, επιτρέψτε μου να πω ότι στερούνται σοβαρότητας δηλώσεις όπως αυτές του κυβερνητικού εκπροσώπου, ότι δεν μας ενημέρωσαν έγκαιρα οι μετεωρολόγοι για την έξωση του φαινομένου. 10 μέρες ακούμε ότι θα έρθει χιονιάς και ότι πρέπει να προσέχουμε. Και ένα επιτελικό κράτος το οποίο δεν είχε κανένα σχέδιο πρόληψης και αντιμετώπισης. Η αλήθεια είναι πάντως, κύριε Κατρίνη, ότι είναι διαφορετικά τα πράγματα. Δηλαδή, στην περίπτωση της Εθνικής Οδού Αθηνών Λαμίας, τα πράγματα λειτουργήσαν πάρα πολύ καλά. Δεν έκλεισε η Εθνική Οδός, δεν είχαμε πρόβλημα εκεί. Το πρόβλημα επικεντρώθηκε στην Αττική Οδό, και σε δρόμους όπως η Μεσογείο ή η Κατεχάκη. Οι οποίοι δεν είναι ιδιωτικοί. Δηλαδή, θέλω να πω ότι. Θα σας πω ένα πράγμα, κύριε Τσούνο. Αν τη Δευτέρα υπήρχε εκτίμηση της κατάστασης νωρίς από την Κυριακή ότι θα έχουμε ακραία χιονόπτωση και θα υπάρχουν αυτά τα φαινόμενα, πιθανόν αν είχε ληφθεί απόφαση για γενική αργία τη Δευτέρα αντί για την Τετάρτη και την Τρίτη, τα πράγματα να ήταν πολύ καλύτερα για χιλιάδες συμπολίτες μας. Θα σας πω μόνο αυτό. Δεύτερον, αν είχαν συνεννοηθεί η αυτοδιοίκηση, το κράτος και βεβαίως και οι ιδιώτες, με την παρουσία αστυνομίας, να περιορίσουν την κίνηση στην Αττική Οδό, στις μεγάλες αρτηρίες που δεν υπήρχε προετοιμασία επαρκής ώστε να αποτρέψουν αυτά τα φαινόμενα, σίγουρα δεν θα βλέπαμε ανθρώπους ένα 24ωρο να ταλαιπωρούνται. Αυτό όμως τι σημαίνει? Σημαίνει ότι υποτιμήθηκε η σοβαρότητα της κατάστασης. Μάλιστα. Και ενώ θα έπρεπε να υπάρχει ένα σχέδιο προληπτικό για να μετριαστεί, επαναλαμβάνω, για να μετριαστεί η έκταση ενός ακραίου φαινομένου, γιατί προφανώς δεν μπορεί η κυβέρνηση να τα βάλει κόντρα με τον καιρό και τα ακραία φαινόμενα, μπορεί όμως με σοβαρές παρεμβάσεις να μετριάσει τις επιπτώσεις του φαινομένου, είμαι βέβαιος ότι δεν θα ζούσαν οι πολίτες του λεκανοπεδίου αυτό που έζησαν τις τελευταίες 48 ώρες. Εγώ προσωπικά θέλω να σας πω, που είναι στο κάτω χαλάνδρι, έμεινα τη Δευτέρα για 8 ώρες, 9 χωρίς ρεύμα. Πέρυσι δεν μου είχε συμβεί κάτι αντάλογο, μου συνέβη φέτος. Και ξέρω χιλιάδες περιπτώσεις που είχαν ανάλογα προβλήματα. Αυτό λοιπόν θα πρέπει. Δεν μπορεί να εκτονωθεί επικοινωνιακά με την παρέτηση μόνο του Διευθύνοντος Συμβούλου της Αττικής Οδού, στον οποίο καταλογίζεται. Άρα εκτιμάται ότι θα πρέπει να υπάρξει και άλλη παρέτηση από πλευράς του αρμόδιου υπουργού? Όχι, εγώ θεωρώ ότι αυτή τη στιγμή θα πρέπει ο ίδιος Πρωθυπουργός να αναλάβει την ευθύνη για αυτήν την κατάσταση. Γιατί το λέω αυτό? Γιατί ο ίδιος ο Πρωθυπουργός δεσμεύτηκε απέναντι στους Έλληνες πολίτες ότι δεν θα ξαναζήσουν τις καταστάσεις που έζησαν στην Ήδια. Ο ίδιος ο Πρωθυπουργός δεσμεύτηκε απέναντι στην ελληνική κοινωνία ότι το Υπουργείο, το αυτόνομο, θα δώσει τις λύσεις και θα μπορέσει να αποφύγουν αυτές τις καταστάσεις. Και βλέπουμε ότι και στις δύο περιπτώσεις οι εξαγγελίες αυτές δεν επιβεβαιώθηκαν. Άρα το θέμα είναι σοβαρό και νομίζω ότι θα πρέπει να το αξιολογήσουν έτσι την κυβέρνηση και προσωπικά ο ίδιος ο Πρωθυπουργός. Να είστε καλά, κύριε Κατρίνη, σας ευχαριστούμε πάρα πάρα πολύ. Καλή σας ημέρα. Να είστε καλά, καλημέρα. Καλημέρα.